Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε συζήτηση αμέσως τώρα. Μαζί μας στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης η κυρία Κέτη Μακρύ, τμήματάρχης παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υπεύθυνη του Γραφείου Εθελοντισμού. Καλησπέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε κοντά μας εν όψη της, των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που αρχίζουν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης για την οδική ασφάλεια. Ακριβώς θα μας τα πείτε, εντάσσονται όλα αυτά στο πλαίσιο της εβδομάδας για την οδική ασφάλεια, έτσι. Ναι, είναι στο πλαίσιο της εβδομάδας που ορίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάθε Μάιο, 16 με 22 Μαΐου είναι αυτή τη φορά, με hashtags όπως commit to act, δεσμεύομαι να δράσω, streets for life, δρόμοι για ζωή, road safety, και το μότο είναι δικαίωμά μου είναι η οδική ασφάλεια, δικαίωμά μου είναι η ειρηνική μετακίνηση. Έχω δικαίωμα στους ασφαλείς δρόμους. Και φέτος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και με τον SOS Τροχιά Εγκλήματα που είμαι εγώ και με την International Road Victims Partnership ακολουθούμε τις γραμμές της διακήρυξης της Στοκχόλμης από την τρίτη διευπουργική συνάντηση τον Μάρτιο του 2020, όπου πρέπει όλες οι πόλεις, όπου υπάρχει αστικός ιστός, να ακολουθεί τους νόμους και τις διατάξεις όπως αυτοί ορίζονται σε παγκόσμιο πλαίσιο πια. Βλέπουμε ότι μετά από οι πόλεις, η μία μετά την άλλη, θεσμοθετούν το 30 ως όριο ταχύτητας, γιατί η ταχύτητα σκοτώνει. Αυτή η εβδομάδα, λοιπόν, είναι η εβδομάδα δράσεων για όλους τους δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, που έχουν ως κύριο μέλημα να περάσουν τα μηνύματα, ειδικά στα νέα παιδιά. Και αυτό κάνουμε και εμείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, που είναι ευαισθητοποιημένος όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τώρα και με τον COVID. Μάλιστα, με το πρωτόκολλο του COVID γίνονται όλες οι εργαστηριακές συναντήσεις με τα παιδιά. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ ανοιχτά. Ήδη έχουν κλείσει και αρχίζουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας Αλεξανδρούπολης, με την εξαιρετική διοικητή, την κυρία Χατζηπαύλου, που είχε την ιδέα να κάνουμε focus στα ΕΠΙΟ, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, που δεν είναι άλλο από τα πατίνια. Τα οποία βλέπουμε πολύ συχνά πια στους δρόμους ναι, μας. Και χρειαζόμαστε και την κατάλληλη εκπαίδευση για αυτά. Μάστιγα είναι έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα, γιατί δεν χρειάζεται καν άδεια οδήγησης για να είσαι γυμνός, με 25 χιλιόμετρα να μπορείς να αναπτύξεις, να είσαι 12 χρονών και να είσαι μέσα στο δικοδίκτυο. Δεν είσαι καν στο ποδηλατόδρομο, εμείς δηλαδή που έχουμε ποδηλατοδρόμους. Τι να πω. Τι περιλαμβάνει όλο αυτό το πρόγραμμα της εβδομάδας αυτής για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και μας είπατε πως έχουν κλείσει οι εργασίες. Ναι, στο 25510-89690 της βιβλιοθήκης μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή. Α, μπορεί αυτό ακόμη να δηλώσει συμμετοχή. Ναι, για την πρώτη ημέρα στο ξεκίνημα έχουμε στα τμήματα θέσεις ακόμη. Αλλά το κάναμε αυτό την πρώτη μέρα σε συνεργασία με το πρόγραμμα που οργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Παιδαγωγική Σχολή, τη Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, όπου όλη την χρονιά έτρεξε με την καμπάνια «Ταξιδεύουμε με την τέχνη και το λόγο». Ναι. Και τώρα ταξιδεύουμε και με ασφάλεια παντού. Κάνουμε αυτό το εργαστήριο ως Δήμος με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και παιδείας, ναι, με τον κύριο Βουρδόλη, ναι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή ενός εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας φυσικά και από το Μεταφορών, που το κάνει η τροχιά, έχει το υλικό, το Τμήμα Τροχιάς μας το παρέχει, θα είναι αστυνομικός εκεί και θα μιλήσουμε επίσης και θα διανύουμε και έντυπα όπως αυτά, που είναι για τα πατίνια. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι νόμοι οχήματα που ισχύουν από πέρυσι, με τη μέγιστη ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα, με τη χρήση κράνους που είναι υποχρεωτική, θα πρέπει να τα πούμε και αυτά.
ότι πρέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουν αντανακλαστικά ενδύματα, γυλαίκο, περιβραχιόνια κτλ. Και πρέπει να είναι και φωδιασμένα με κουδούνι και λευκό ή υποκίτρινο φως. Όλα αυτά δηλαδή έχουν και αυτά κανόνες ασφαλείας, φτάνει να τηρούνται. Πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ενός... Ναι. Όπως θα είχε ένα μηχανάκι το οποίο κινείται πολύ απλά στο δρόμο. Ναι, έτσι και δυστυχώς αυτά. Από το Υπουργείο, δηλαδή μπαίνει στην οδηγία ότι δεν επιτρέπεται φυσικά εν κινήσει να χρησιμοποιείς το κινητό. Σου βάζει όμως το παράθυρο να είναι στηριγμένο στο τιμόνι. Ούτε και αυτό. Δεν γίνεται δουλειά. Μα με το μυαλό οδηγούμε. Δεν οδηγούμε με τα χέρια. Πριλάμε, είμαστε απερίσπαστοι. Αν δεν είμαστε, δεν όπως μπορεί το να. Λέτε, είναι. Ναι. Για μικρότερα παιδιά, αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Το ίδιο εργαστήριο, αν το κάνεις σε παιδιά 4 χρονών, θα πεις τα άλλα πράγματα, αλλιώς θα είναι η διάδραση, αλλά τα μηνύματα είναι τα ίδια. Πρέπει να γίνει κάτι και για τους ενήλικες, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το υλικό τα παιδιά αυτό είναι που διανέμουμε... Συνήθως τα καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι... Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε ήδη, δηλαδή θα γίνει στις 17 του μηνός, θα γίνουν 2 εργαστήρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο με τις μεγάλες τάξεις. Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Χρόνης Αϊδονίδης, Αλεξανδρούπολης. Στις 19 του μηνός θα γίνει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, επίσης με τις τάξεις της 5ης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να ξεκινήσεις και δεν είναι και ποτέ πολύ αργά για να ξεκινήσεις επίσης, να ενημερωθείς για το πώς το όχημα που επιλέγεις και ο τρόπος να το χειριστείς αφορούν μόνο μια ασφαλή ειρηνική μεταφορά. Αυτό δηλαδή σε 4 ετών θα πρέπει να σου μπουν τα μηνύματα. Αυτά είναι υλικά που θα τα χρησιμοποιήσουν και στην οικογένεια προς συζήτηση. Ήδη έχουν διανεμηθεί και μερικά ερωτηματολόγια που έρχονται προετοιμασμένα δηλαδή τα παιδιά. Πιθανώς να κάνουν και μια ζωγραφιά, θα συζητηθούν όλα αυτά. Ωραία εργαστήρια είναι. Πάρα πολύ, δεν ωραία. Είναι... Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα και απαραίτητα. Κυρία Μακρύ, και με τη δική σας συνδρομή πάντοτε σε όλα αυτά τα εργαστήρια με τα οποία καταπιάνεστε κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια και όχι το μόνο Μάιο φυσικά και το Νοέμβριο, ναι. της εβδομάδας του ΟΗΕ, της διεθνούς τώρα εβδομάδας εδώ βλέπουμε, με το μήνυμα «Δεσμεύομαι να δράσω, δρόμοι για ζωή, μηδενική ανοχή στα τροχαία εγκλήματα». Και το «Αγαπώ το 30». Δώστε μου λίγο να το δείξω αυτό, παρακαλώ πολύ, αξίζει τον κόπο, δεν ξέρω αν... Ωραία. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό σχέδιο με την καρδούλα. Αγαπώ τα 30 χιλιόμετρα. Εντός πόλεως 30 χιλιόμετρα είναι η απαραίτητη ταχύτητα και η μέγιστη που θα έπρεπε όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να έχουμε για να είμαστε ασφαλείς εμείς και γύρω μας. Αν κανείς μεγαλώνει από μωρό παιδί και ξέρει ότι η ταχύτητα σκοτώνει, δεν θα το κάνει. Αν τιμωρείται γι' αυτό, αν αφαιρούνται άδειες οδήγησης όταν έχεις πιει και έχεις οδηγήσει για την επιλογή. Το έχουμε πει πολλές φορές. Φυσικά. Τόσες φορές που πραγματικά και εγώ θλίβομαι, γιατί δεν είναι λίγες φορές που έχω έρθει εδώ και μαζί έχουμε πει πράγματα και ναι. Κάθε Φράβο. Χρόνο, Νοέμβριο, Μάιο, τα κάνουμε αυτά. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μάθημα από τα προνήπια ακόμα στα σχολεία. Σε δομές εκπαιδευτικές θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μάθημα ειδική ασφαλεία. Δεν είναι ότι λέμε ότι δεν μας αφορά. Μας αφορά όλους. Όλους μας αφορά. Και μας αφορά συνέχεια. Και δεν είναι μία επιλογή, μωρέ, η οδική ασφάλεια ή η οδική συμπεριφορά. Είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι υποχρέωση. Βλέπουμε και τους νέους πολλές φορές. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις πάντα ούτε τους οδηγούς, ούτε τους νέους ανθρώπους που χάνονται. Όλοι. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Οι νέοι παίρνουν ρίσκα. Είναι μέρος της ενηλικίωσής τους το να πάρουν ρίσκα. Αν ήμασταν 500 χρόνια πριν, μπορεί να παίρνανε ακόντιο, να σκότωναν το ζώο, να το φέρουν ως τρόπαιο στη φυλή, ανδρώθηκα. Τώρα είναι κάτι τέτοια. Δεν ενθαρρύνω εγώ, δεν το λέω γιατί Όχι, θα πρέπει να γίνεται. Θα έρθω να βάλω και κάτι άλλο στην συζήτησή μας που το είχαμε κάνει και στην εκπομπή «Δικοί μας άνθρωποι» και θα έρθω να βάλω ένα παράγοντα επίσης ανασταλτικό στην ομαλή οδήγησή μας που είναι οι δρόμοι που έχουμε στην χώρα μας, που είναι απαράδεκτοι. Ειδικά στον κεντρικό ιστό μιας πόλης
και στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, για ποιο δικό σύστημα μιλάμε. Επομένως, τουλάχιστον, είμαστε ακαλυπτικές σε αυτό το κομμάτι. Τουλάχιστον, αν υπάρχει η μείωση ταχύτητας, είναι το 30 μες στην πόλη, όλα όπου το 80% συμβαίνουν μέσα στον αστικό ιστό των θανατηφόρων συγκρούσεων. Αν δεν υπερβαίνει 30, ένα στους 10 μόνο έτσι θα χάσει τη ζωή αυτό του. Αυτό το μήνυμα και, κρατάμε. Και για να μην φερόμαστε σαν με αγωνία, ναι, αλλά όχι να σκεφτόμαστε τόσο απελπισμένοι ότι δεν υπάρχει. Γιατί θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, ναι, ότι αυτή την ώρα τώρα που είχα το δελτίο ειδήσεων, θα πρέπει ίσως κάθε φορά στο τέλος να λέτε και να μην ξεχνάμε, μία ώρα μετά, όταν τελειώνει το δελτίο ειδήσεων, σας ανακοινώνουμε ότι όπως και κάθε ώρα και τώρα, 154 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία ώρα στους δρόμους του κόσμου. Και αν θέλετε, για όλη την ημέρα, 3.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και όλο το χρόνο 50 εκατομμύρια μπαίνουν σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Λοιπόν, είναι πανδημία, είναι μάστιγα και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βάλει ένα δεκάλογο. Όποιος θέλει μπορεί να περιηγηθεί στο site και να δει για την οδική ασφάλεια τι συμβαίνει. Τα βασικά, έτσι, μηδενική ανοχή στο αλκοόλ, μηδέν. 30 στην πόλη και μηδέν αλκοόλ. Κλείνοντας, θα αναφέρω για ακόμη μία φορά το τηλέφωνο 255-1089-690, που είναι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, ώστε για αν την μπορεί πρώτη κάποιος, μέρα, για την πρώτη μέρα, για τις 16 του μήνα, τη Δευτέρα, για την πρώτη δράση. Ναι. Να λάβει συμμετοχή. Ναι, για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Για τους μικρούς αναγνώστες είναι, αλλά και όποιος θέλει. Και επίσης, όποιος θέλει πάντα να παίρνει υλικό για συζήτηση στην οικογένεια, είμαστε φυσικά και ανοιχτοί στο 255-13-50-001. Είναι το γραφείο εθελοντισμού. Αλλά υπάρχουν και στα δελτία τύπου και οτιδήποτε, ακόμη και το κινητό μου, 6948-48-46-68, οτιδήποτε θέλει κανείς να μάθει ή να βρει κατευθύνσεις. Με πολύ μεγάλη χαρά εγώ έχω αφιερώσει την. Είμαι και η ίδια, ανήκω σε οικογένεια που είμαι γονέας με απώλεια παιδιού. Αυτό είναι κάτι που φυσικά είναι ένα ταξίδι που δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά έχοντας την αίσθηση, ειδοποιώντας ή ευαισθητοποιώντας κοινωνικά πάνω στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας τον κόσμο, από όποιο θόκο και να είναι κανείς, είναι σημαντικό. Ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθείτε σε κάποιον τη γνώση, δεν πρόκειται να αρνηθείτε ποτέ σε κάποιον την ενημέρωση, οπότε ναι, το κρατούμε όλο αυτό που μας είπατε και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ να τα πούμε για ακόμη μια φορά στο σύντομο χρόνο του Δελτίου Ειδήσεων, θέμα το οποίο δεν παλιώνει ποτέ και μας απασχολεί συνεχώς, κυρία Μακρύ. Σας ευχαριστώ πολύ.